Κύριε, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το δελτίο καιρού της τηλεόρασης του West. Σημαντική αλλαγή του καιρού στη Δυτική Μακεδονία. Όπως βλέπετε, άλλωστε, άρχισαν να σημειώνονται πυκνές χιονοπτώσεις σε ένα μεγάλο τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας από τα ορεινά και δυτικά τμήματα της περιφέρειάς μας και σταδιακά θα επεκταθούν τα φαινόμενα σε όλη την περιφέρεια. Πάμε να δούμε γρήγορα πώς είχε η κατάσταση στην Ευρώπη, για ποιον λόγο η αλλαγή του καιρού μας στη Δυτική Μακεδονία και στη χώρα μας αναμένονται σημαντικά έψη χιονιού, όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως στα ορεινά τμήματα αυτής. Θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Δώστε εσείς ιδιαίτερη προσοχή στο οδικό δίκτυο, αναμένονται σημαντικά έψη χιονιού στην περιοχή μας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς είχε η κατάσταση στην Ευρώπη. Μέσα από τη δορυφορική εικόνα διακρίνεται μια εκτεταμένη νεφική μάζα, ένα βαρομετρικό χαμηλό σε περιοχές της κεντρικής Μεσογείου. Εδώ στην Ιταλία βλέπετε χαρακτηριστικά τη μορφή που έχει πάρει το σύστημα. Έχει πάρει τη μορφή σαλιγκαριού, έτσι πως στροβιλίζεται. Μεταφέρει μεγάλα ποσά υγρασίας από περιοχές του Ιωνίου, το οποίο Ιόνιο, μεταφέροντας αυτή την υγρασία προς την υπηρωτική Ελλάδα, βρίσκεται στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να τα μεταφέρει σε μορφή χιονιού. Και μάλιστα έχουμε να κάνουμε μπροστά μας με τουλάχιστον 2 με 3 24 ώρα που στη Δυτική Μακεδονία ό,τι θα πέφτει θα είναι χιόνι. Καταλαβαίνετε ότι τα έψη χιονιού θα είναι αξιόλογα όχι μόνο για τα ορεινά αλλά και για τα παιδινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά πώς θα έχει η κατάσταση. Έχουμε να κάνουμε, όπως είπαμε, μπροστά μας με τουλάχιστον 2-3 ημέρες που θα έχουμε συνεχείς χιονοπτώσεις. Έτσι λοιπόν, μέσα στη νύχτα, αυτές οι χιονοπτώσεις οι οποίες μόλις άρχισαν στη Δυτική Μακεδονία θα πρέπει σταδιακά να πυκνώσουν και όσο θα πλησιάζουμε προς τις νυχτερινές ώρες και κυρίως από τα μεσάνυχτα και μετά, τα φαινόμενα θα έχουν πολύ έντονο χαρακτήρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Πυκνές λοιπόν χιονοπτώσεις μέσα στη νύχτα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο οδικό δίκτυο. Όσοι έχετε σκοπό να μετακινηθείτε, να κάνετε κάποιο ταξίδι μέσα στη νύχτα και κυρίως προς το ξημέρωμα, να έχετε υπόψη σας ότι η κατάσταση θα έχει να κάνει με σχετικά μεγάλα ύψη χιονιού. Αύριο από τις πρώτες πρωινές ώρες η μέρα μας θα ξεκινήσει με πυκνές χιονοπτώσεις σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Αρκετά πυκνές χιονοπτώσεις, πιο αξιόλογα τα φαινόμενα σε περιοχές του νομού Κοζάνη, στην περιοχή του νομού Γρεβενών και στο νομό Καστοριάς. Πυκνές χιονοπτώσεις, ανάλογη εικόνα και στο νομό Φλωρίνας, απλά η ένταση των φαινομένων και η διάρκεια αυτών θα είναι πιο μεγάλη σε περιοχές της κεντρικής και νότιας περιφέρειας. Αύριο, όπως είπαμε, θα εκδηλώνονται χιονοπτώσεις μέχρι και το μεσημέρι, κατά τόπου στα φαινόμενα και πάλι θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Από το μεσημέρι και μετά, όμως, φαίνεται ότι ο καιρός θα παρουσιάσει κάποια μικρή βελτίωση, κάποια ύφεση των φαινομένων και αυτά θα περιορίζονται κυρίως στα ορεινά με μορφή νυφαδόπτωσης από το μεσημέρι και μέχρι και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μέσα στη νύχτα θα πνέουν από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις με την ένταση όχι πάνω από 2 μποφόρ. Το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι οι χιονοπτώσεις οι οποίες θα σημειωθούν δεν θα συνδυαστούν με ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να μην έχουμε την δημιουργία ανεμουσουριών στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό είναι το παρήγορο της υπόθεσης. Ενώ και αύριο η κατάσταση με τους ανέμους θα είναι γενικά υποτονική, ένα νοτιαδάκι με την ένταση όχι πάνω από 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία μέσα στη νύχτα. Οι χιονοπτώσεις θα συνδυαστούν με θερμοκρασίες υπό του μηδενός. Στα παιδινά, γύρω στους μείον 3 με μείον 4 βαθμούς Κελσίου, σε πιο ορεινές περιοχές η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 6 με 8 βαθμούς υπό το μηδέν. Αύριο κατά την διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει κάποια αξιόλογη άνοδο. Στα παιδινά, γύρω στο μείον 2 με συν 1 βαθμούς Κελσίου, κυρίως το συν 1 σε περιοχές κοντά στον Αλιάκ, μόνο εκεί τα υψόμετρα είναι αρκετά χαμηλά, καθώς και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα του νομού Γρεβενών. Σε πιο ορεινές περιοχές η θερμοκρασία θα παραμείνει αρκετά κατά από το 0, γύρω στους 4 με 6 βαθμούς υπό του μηδενός. Κλείνουμε και με τις θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε την εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, για την Παρασκευή, όπου και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ότι θα συνεχιστεί η κακοκαιρία στη Δυτική Μακεδονία. Κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές χιονοπτώσεις, κυρίως κατά την διάρκεια της ημέρας της Παρασκευής, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα ίσως να έχουν και πάλι έντονο χαρακτήρα και όπως καταλαβαίνετε, λόγω του ότι ήδη θα υπάρχει ένα υπάρχον στρωμένο χιόνι από την κακοκαιρία που διανύουμε, την Παρασκευή το νέο χιόνι θα έρθει και θα προσθεθεί με αποτέλεσμα να προσθεθούν και άλλα προβλήματα, κυρίως στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία Δυτική Μακεδονία φαίνεται ότι θα είναι η περιοχή η οποία θα πληγεί περισσότερο από την διάρκεια της κακοκαιρίας, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής
σε σχέση με τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Οι άνεμοι γενικά παραμένουν από νότιες διευθύνσεις νοτιοανατολική, η θερμοκρασία χωρίς κάποια αξιόλογη μεταβολή, μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές και αργά το βράδυ της Παρασκευής ενδέχεται να μετατραπούν κάποιες χιονοπτώσεις στα πολύ νότια, χαμηλά υψόμετρα, κυρίως γύρω από τη λίμνη του Αλιάκμονα, σε χιονόνερο ή βροχόπτωση. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ενδεχομένως κυρίως για το Σάββατο, θα τα δούμε τώρα, να έχουμε μια μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας και κάποια φαινόμενα με μορφή βροχόπτωσης που θα επιταχύνουν το λιώσιμο του χιονιού, το οποίο μάλιστα θα είναι αρκετά αξιόλογο το ύψος του χιονιού, με αποτέλεσμα πολύ πιθανόν να δημιουργηθούν και πλημμυρικές καταστάσεις κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της περιφέρειάς μας, γύρω από την λεκάνη του Αλιάκμονα, εκεί όπου συγκεντρώνονται πολλά νερά. Πάμε να δούμε τώρα το Σάββατο. Κατά την διάρκεια του Σαββάτου, κυρίες και κύριοι, ο καιρός θα προσπαθήσει να μαλακώσει. Οι νοτιάδες θα πλησιάσουν όλο ένα και περισσότερο τη Δυτική Μακεδονία προς τις πιο θερμές αέρις μάζες που μεταφέρουν. Όμως υπάρχει σημαντική υποψία σε περιοχές του νομού Φλόρινας, σε περιοχές της Εορδαίας και της Καστοριάς, καθώς και σε περιοχές του Βοΐου, οι θερμοκρασίες να μην καταφέρουν να φτάσουν σε επίπεδα όπου θα επιτρέψουν στο καιρό να δώσει χιονόνερο ή βροχόπτωση κατά την διάρκεια του Σαββάτου. Αυτό σημαίνει το εξής, κυρίως για την περιοχή του νομού Καστοριάς, η συγκεκριμένη αναφορά, ότι ενδέχεται να συνεχίζει να χιονίζει ακόμα και στα παιδινά κατά την διάρκεια του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να οξυνθούν ακόμα περισσότερα τα οποιαδήποτε προβλήματα θα δημιουργήσει το χιόνι. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά την διάρκεια του Σαββάτου σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, όπως είπαμε, σε πιο νότιες περιοχές ενδέχεται να συνεχίζει, να μετατραπούν μάλλον οι χιονοπτώσεις σε βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα αυτή η μεγάλη ποσότητα χιονιού που θα λιώσει σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις και το γενικά αρκετά κορεσμένο έδαφος της περιοχής από ύδατα να δημιουργήσει πλημμυρικά επεισόδια. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα προσπαθήσει λίγο να ανέβει ως προς τις μέγιστες τιμές, κοντά στο σύν 3 με σύν 4, όμως προσωρινά, μιας και διαφαίνεται μια νέα σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή στη Δυτική Μακεδονία, αυτή τη φορά με ύφεση των φαινομένων, δεν αναμένονται φαινόμενα, προσωρινά μάλλον, γιατί από τη νέα εβδομάδα η περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας πιθανόν να συνδυαστεί με ένα νέο σύστημα το οποίο ίσως να φέρει ξανά χιονοπτώσεις στην περιοχή μας. Θα βλέπουμε αναλυτικά πλέον και αύριο για μια σημαντικότατη εξέλιξη στον καιρό της περιοχής μας. Φαίνεται ότι ο χειμώνας έχει πολύ μεγάλες διαθέσεις. Ο νέος μήνας, ο Φλεβάρης, φαίνεται ότι θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα του σχεδόν με χειμερινό καιρικό μοτίβο. Θα βλέπουμε λοιπόν αναλυτικά και αύριο εδώ από την τηλεόραση του West. Από όλους εμάς ευχές για να θαυμάσουμε.